Πάμε σε μια θετική εξέλιξη, θα έλεγα. Λίγο πριν τις εκλογές, τις δεύτερες, της Κυριακής, λίγο πριν αποχωριστούμε την κυβέρνηση, τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη, χθες από το Υπουργικό πέρασε η πρόταση για το σχέδιο ενίκιο έναντι δόσης. Μια πρόταση που πέρασε, ότι το λογικό είναι ότι θα ανακουφιστούν οι δανειολήπτες. Πάμε στη Βουλή. Πάμε στον Σταύρο του Παπαδούρη, τον βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών. Καλημέρα, αγαπητέ μου Σταύρο Παπαδούρη. Καλημέρα, Ανδρέα μου. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μου. Και η ΔΥΕΚ θα ασχοληθεί με το θέμα των εκποιήσεων, των αναστολών, αλλά και των δανειοληπτών. Και ήθελα, Σταύρο Παπαδούρη, ένα πρώτο σχόλιο, γιατί επιτέλους το βλέπουμε στην πράξη. Τόσο καιρό το ακούγαμε αυτό και δεν ξέραμε τι γίνεται. Τώρα φαίνεται ότι πέρασε η πρόταση αυτή και θα πάει στη Βουλή, φαντάζομαι. Είναι θετική εξέλιξη, Ανδρέα, ότι έχει περάσει από το Υπουργικό. Κοιτάξτε, στη Βουλή να θα έρθει απλά, Ανδρέα μου, μόνο για ενημέρωση. Να θυμίσω ότι ως κρατικό σχέδιο πρέπει να σταλεί στην εύχορων κρατικών ενισχύσεων. Δεν υπάρχει θέμα έγκρισης από τη Βουλή. Ναι. Είναι απευθείας έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και μετά, ναι, από την εύχορων κρατικών ενισχύσεων. Άρα να θυμίσω ότι η Βουλή με την ψήφιση του προϋπολογισμού έχει εγκρίνει έναν ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια αναφορά που αφορά το εν λόγω σχέδιο. Άρα, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, η Βουλή θα έχει απλά κάποια ενημέρωση για το σχέδιο. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχει γίνει οποιαδήποτε διαβούλευση με τη Βουλή. Αυτό το σχέδιο το οποίο θα δούμε είναι η απευθεία, το αποτέλεσμα της απευθείας διαπραγμάτευσης μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Βουλή δυστυχώς δεν είχε τον οποιοδήποτε λόγο, ούτε καν ως, να το πω απλά, ως συμβουλευτικό όργανο στο τέλος της ημέρας. Θα δούμε την αξία του σχεδίου. Σταύρο Παπαδούρη, να έρθω σε σένα. Και το εστία το καλοδεχτήκαμε. Και το εστία το καλωσορίσαμε. Και είπαμε ότι θα ανακουφίσει τον κόσμο, αλλά στην πράξη φάνηκε κάτι άλλο. Εδώ ξέρουμε λεπτομέρειες πώς θα γίνει ένα σχέδιο το οποίο πραγματικά θα δώσει ανακούφιση, γιατί έχουν ανάγκη οι δανειολήπτες. Να σου απαντήσω, Ανδρέα μου. Καταρχάς για το εστία, εκεί που απέτυχε το εστία είναι ότι ο κόσμος δεν δήλωσε συμμετοχή στο τέλος της ημέρας. Γιατί τελειώνει το εστία και θα έρθει και η ώρα που θα συζητήσουμε και το αποτέλεσμα του εστία, ναι, αλλά μέχρι σήμερα. Από τις 4.700 αιτήσεις, αντιλαμβάνεστε, Ανδρέα μου, ότι σχεδόν το 45-50% είναι αιτήσεις που έχουν εγκριθεί και έχουν ήδη ξεκινήσει, έχουν υπογράψει τα συμβόλαια και ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει λύσει το πρόβλημα. Και κάπου οι υπόλοιπες μισές είναι αυτές που θα μεταφερθούν στο ενίκιο έναντι δόσης. Σε αυτό δηλαδή το σχέδιο. Δηλαδή στο μέσο διάστημα αυτό δεν υπήρξε κίνδυνος απώλειας της πρώτης κατοικίας για όσους έκαναν την αίτηση. Ναι. Γιατί πίστεψε μαντιά ότι τώρα δεχόμαστε πάρα πολλά τηλέφωνα με διάφορες απορίες. Παράδειγμα, μα εμείς που δεν κάναμε αίτηση για το σχέδιο εστία, τώρα που θα έρθει το καινούργιο σχέδιο θα είναι μέχρι 250.000, ενώ το σχέδιο εστία ήταν για 350.000. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί τους. Είναι παράλογο αυτό που συμβαίνει, όμως αυτοί που έκαναν την αίτηση για το εστία μεταφέρονται με το κριτήριο των 350. Δεν το καθορίζει ο Σταύρος, ούτε ο Αλέκος, ούτε η Βουλή γενικότερα. Το Υπουργείο Οικονομικών το καθορίζει αυτόν. Και πρέπει να μας απαντήσουν γιατί τελικά το ποσό αξίας της κύρας κατοικίας από 350 κατεβαίνει κάτω σε 250. Μάλιστα. Σίγουρα θα είναι ένα ωφέλιμο εργαλείο και θα είναι ίσως και η τελική λύση για κάποιους δανειολήπτες. Δεν θα είναι, εξ όσων αντιλαμβάνουμε, Ανδρέα μου, για όλους. Ναι. Θα είναι για αυτό που ονομάζουν ευάλωτες ομάδες ή ευάλωτα νοικοκυριά, που ακόμα και για αυτόν δεν μας έχει επεξηγηθεί τελικά. Θα είναι μόνο αυτοί που είναι κάτω από την επιδοματική πολιτική του κράτους, ή μήπως θα έπρεπε να είμαστε ο λίγο τη σοφότεροι, ναι, και να πούμε ότι ακόμα και τα νοικοκυριά τα οποία έχουν κάτω από το φορολογητήριο εισόδημα και εν μέσω της ακρίβειας, εν μέσω πληθωρισμού, με τα βία τα βγάζουν πέρα και δεν μπορούν να αποπληρώνουν τα δάνεια τους. Γιατί πολύ σωστά, Ανδρέα μου, θυμάμαι το έχεις πει πολλές φορές, ότι όταν έχεις να επιλέξεις μεταξύ του να ζήσεις και να ταΐσεις την οικογένεια σου, βέβαια, το δάνειο, πρέπει πρώτα να ταΐσεις την οικογένεια σου. Σαφέστατα. Άρα ελπίζω ότι θα ανοίξει και μια συζήτηση τελικά εντός του Κοινοβουλίου όταν θα ενημερωθούμε
για να αντιληφθούμε και εμείς τι θα γίνει και με την μεσαία τάξη. Δηλαδή, αν το σχέδιο αυτό τελικά δεν θα καλύψει τη μεσαία τάξη, ιδιαίτερα προς τα πιο χαμηλά στρώματα, επαναλαμβάνω, αυτός που είναι κάτω από το αφορολογητό εισόδημα, τι τους λέμε τίποτε. Τους λέμε καλή τύχη και θα χάσετε το σπίτι σας. Σωστό. Νομίζω πρέπει να πλατιάσει κάπως η συζήτηση. Τώρα, Σταύρο, κάτι τελευταίο. Πήρα την απόφαση ως κίνημα οικολόγων το καταβούληση. Γιατί πήρατε, και αφού βλέπουμε κάποια στελέχη σας τα οποία πρωτοστατούν με κάποιους υποψήφιους. Δηλαδή υπάρχει ήδη ένα ρεύμα. Υπήρχε κάποιος λόγος ή καλυφθήκατε πίσω από το 60% που δεν το έπιασε κάποιος υποψήφιος. Δεν θα συμφωνήσω με το ρήμα που έχεις χρησιμοποιήσει. Λέεις πρωτοστατού. Ναι. Βάσει των αποφάσεων που έχουμε, το σωστό ρήμα είναι αποστατού, όχι πρωτοστατού. Μάλιστα. Αποστατού. Μάλιστα. Από την απόφαση που έχει πάρει η εκλογική συνδιάσκεψη. Ξανά η εκλογική συνδιάσκεψη είχε χθες την ψηφοφορία, παραθέτοντας τον Ανδρέα Μαυρογιάννη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Τελικά διαφάνηκε ότι έγινε ακριβώς ότι έγινε στην πρώτη εκλογική συνδιάσκεψη, με κάποιες διαφοροποιήσεις όμως. Για να το σημειώσω αυτό. Δηλαδή, εκεί που είχαμε τον κ. Μαυρογιάννη στο 41% στην πρώτη εκλογική συνδιάσκεψη, που ήταν 4 άτομα προς ψήφιση, και τώρα που ήταν μόνο 2, υπάρχει η αύξηση του κ. Μαυρογιάννη από το 41% στο 43%. Το αντίθετο όμως και στην περίπτωση του Νίκου Χριστοδουλίδη. Από το 24% ανέβηκε στο 33%. Και φυσικά υπήρχαν και τα λευκά χθες, που ήταν ένα ψηλό ποσοστό, 21%, που αυτόν τι μας λέει, αγαπητέ μου Αντρέα. Μας λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα που μας είχε πει η εσωτερική δημοσκόπηση που είχαμε κάνει τον Σεπτέμβριο. Ναι. Μας λέει ακριβώς τα ίδια στοιχεία που έχουν δώσει τα exit polls όσον αφορά τις συσπηρώσεις κομμάτων. Και αυτό δεν είναι άλλο ότι το κίνημα οικολόγων, τα μέλη του κινήματος οικολόγων, έχουν διασπαστεί σε διάφορους υποψηφίους. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Αντρέα μου. Έτσι. Δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε έτσι θελικά κάποιοι να προσπαθούν να παρασύρουν το κίνημα προς μία ή άλλη κατεύθυνση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι. Αυτό είναι η δημοκρατία. Μάλιστα. Οι εκλογές είναι η γιορτή της δημοκρατίας τελικά. Μάλιστα. Αγαπητοί κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά. Να είστε ευχαριστώ καλά, πάρα πολύ. Αγαπητοί.